Αξιότιμε Γενική Γραμματέα, κύριοι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας εκπροσωπώντας τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν το έθνος μας με αγάπη και αφοσίωση. Είναι τιμή μας να απευθυνόμαστε σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα κόμμα που ιστορικά έχει υπερασπιστεί τα δικαιώματα και την ευημερία της εργατικής τάξης. Οι ένοπλες δυνάμεις, όπως και κάθε άλλο τμήμα της κοινωνίας μας, είναι ένας μικρόκοσμος της ευρύτερης κοινότητας που υπηρετεί. Αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικών αντιλήψεων, τους οποίους ενώνει ένας κοινός σκοπός, η προστασία και η υπεράσπιση των αρχών που είναι πολύτιμες για το έθνος μας. Καθώς βρισκόμαστε εδώ σήμερα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις κοινές αξίες που μας ενώνουν. Οι άντρες και οι γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις μας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, ενσαρκώνουν την αίσθηση του καθήκοντος και της θυσίας. Υπηρετούν όχι για προσωπικό όφελος, αλλά για τη συλλογική ευημερία της κοινωνίας μας. Απευθυνόμενοι σε αυτή τη γιορτή, τονίζουμε ότι η στρατιωτική μας κοινότητα είναι πολυποικιλόμορφη και περιλαμβάνει άτομα με ένα φάσμα πολιτικών πεποιθήσεων. Ενώ ο στρατός από τη φύση του λειτουργεί με μη κομματικό τρόπο, είναι ζωτική σημασία για τα πολιτικά κόμματα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, να ασχολούνται με τις ανησυχίες και τις ανάγκες των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους. Είναι κοινή ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα εκείνων που υπερασπίζονται την πατρίδα μας προστατεύονται και ότι η ευημερία τους έχει προτεραιότητα. Οι αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τις οποίες πρεσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα, συντάσσονται με τα ιδανικά που όλοι οι στρατιωτικοί αγαπούν. Καθώς συζητάμε πολιτικές και πρωτοβουλίες, ας συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, την ισότιμη μεταχείριση και την ευημερία των οικογενειών μας. Προάγοντας ένα περιβάλλον συνεργασίας, μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία πολιτικών που υποστηρίζουν τις αξίες της δικαιοσύνης, της ακεραιότητας και της βελτίωσης της κοινωνίας. Εν κατακλείδη, ας θυμόμαστε ότι η δύναμη ενός έθνους δεν έγκυται μόνο στη στρατιωτική του ισχύ, αλλά και στη δέσμευσή του στις αρχές που διασφαλίζουν την ευημερία κάθε πολίτη. Για ακόμα μία φορά σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία για το συλλογικό καλό του έθνους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.